Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατε, κύριοι Υπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, εκπρόσωποι Αιγυπτιώτικων Σωματείων, φίλες και φίλοι. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους με την παρουσία σας. Θυμάται σήμερα την εξαιρετική αυτή εκδήλωση που φιλοξενείται στο χώρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κύριο Κρέτσο και τον Ειδικό Γραμματέα και αγαπητό φίλο κύριο Φλωρεντή. Ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης έχει ως βασικό του άξονα τον πολιτισμό, με έμφαση κυρίως στον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαχρονικά διαδραματίζει τόσο ο Αλεξανδρινός Ελληνισμός όσο και ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός εν γέννη. Μέσα από την προβολή της ταινίας «Μικρού μήκους» για τον Ελληνισμό της Αλεξάνδρειας και την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας για τον Πολιτισμό ανάμεσα στις ελληνικές κοινότητες Αλεξανδρίας και Καΐρου και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, επιχειρούμε να αναδείξουμε τον σημαντικό πολιτισμικό ρόλο που είχε αλλά και συνεχίζει να έχει και μπορεί να διαδραματίσει ο Ελληνισμός της Αιγύπτου ακόμα και σήμερα. Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ ξεχωριστά στην ταινία και την υπογραφή του μνημονίου, καθώς το καθένα έχει την ιδιαίτερη σημασία του. Η δημιουργία της ταινίας «Μικρού μήκους», με τίτλο «Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», αποτελεί μια ιδέα που είχε η εφορία πολιτισμού της κοινότητάς μας και η οποία έγινε αμέσως δεκτή από όλη την Κοινοτική Επιτροπή. Βάση αυτής της ιδέας ήταν να δημιουργηθεί ένα οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο θα είχε ως στόχο την προβολή της πόλεως της Αλεξάνδρειας, της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας και της αλεξανδρινής παροικίας σήμερα και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι όσα ντοκιμαντέρ ή και εκπομπές έχουν γυριστεί μέχρι σήμερα με θέμα τον Αλεξανδρινό Ελληνισμό, είχαν πάντα ως αφετηρία το ένδοξο παρελθόν, με μια διάθεση θλίψης όμως για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Εμείς λοιπόν, μέσα από αυτή την ταινία, αυτή την εικόνα θέλουμε να αλλάξουμε. Σαφώς και η κατάσταση δεν είναι αυτή των περασμένων δεκαετιών. Ωστόσο, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και αυτό είναι το συνέστημα που επιθυμούμε να περάσουμε στον κόσμο μέσα από την ταινία. Μέσα στα 15 περίπου λεπτά που διαρκεί, θεωρούμε ότι επιτυγχάνεται ο σκοπός μας να παρουσιαστούν, δηλαδή, τόσο οι δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητος Αλεξανδρίας, όσο και των υπολείπων ελληνικών σωματείων της πόλης μας, αλλά να προβληθεί και η παρουσία της νέας γενιάς μέσα από τη ζωή στο σχολείο και τις εξωσχολικές δραστηριότητες που προσφέρονται. Βασικός μας προσανατολισμός η ενδυνάμωση της νέας γενιάς, έτσι ώστε αυτή να αποτελέσει το εχέγγυο για τη δυναμική πορεία της κοινότητάς μας προς το μέλλον. Η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας και η ελληνική αλεξανδρινή παροικία είναι ζωντανές. Και σας διαβεβαιώνω ότι θα παραμείνουν ζωντανές και σημαντικά ενεργές για πολλές δεκαετίες ακόμα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους συντελεστές της ταινίας. Ηλία Πίτσικα, Ανδρέα Οικονομάκη, σκηνοθέτη, Νίκος Φυρί, μουσικοσυνθέτη, οι οποίοι επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο για να υπάρξει το αποτέλεσμα που θα παρακολουθήσετε σε λίγα λεπτά και το οποίο τιμά όλους τους Αλεξανδρινούς. Σχετικά με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας σε θέματα πολιτισμού ανάμεσα στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας, την ελληνική κοινότητα Καΐρου και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού,
αισθάνομαι ιδιαιτέρως ευτυχής, διότι πλέον η προβολή του ελληνικού πολιτισμού αποκτά το χαρακτήρα που του αρμόζει. Ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία όμως έχει και το γεγονός ότι για πρώτη φορά υπογράφεται ανάλογο μνημόνιο ανάμεσα στις ελληνικές κοινότητες Αλεξανδρίας και Καΐρου και έναν ελληνικό κρατικό οργανισμό. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στην Αλεξάνδρεια τον πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, καθηγητή κύριο Τσουκαλά, με τον οποίο συζητήσαμε εκ νέου τόσο την ουσία της υπογραφής του μνημονίου, όσο και για την έναρξη μιας συνεργασίας σε τέτοιο επίπεδο. Νομίζω είναι σαφές σε όλους ότι οι ελληνικές κοινότητες, οπουδήποτε και αν δραστηριοποιούνται, αποτελούν σημαντικούς φορείς του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και γέφυρες ανάμεσα στις χώρες που υπάρχουν και τη μητέρα πατρίδα. Σε μια χώρα λοιπόν, όπως η Αίγυπτος, με την οποία υπάρχουν δεσμοί χιλιάδων ετών και οι οποίοι ειδικά το τελευταίο διάστημα ενισχύονται ολοένα και περισσότερο μέσα από τις τριμερείς συνόδους κορυφής, στις οποίες συμμετέχουν οι δύο πατρίδες μας, Ελλάδα-Αίγυπτος, μαζί με την Κύπρο, οι ελληνικές κοινότητες έχουν και μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικότερο ρόλο. Η προβολή του ελληνισμού της Αλεξάνδρειας και της Αιγύπτου, εν γέννη, υπήρξε μία από τις βασικές μας προτεραιότητες. Πάνω σε αυτό τον άξονα, μας απασχόλησε αρκετά και το πώς θα μπορέσουμε να αποτελέσουμε το συνδετικό κρίκο επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα σε οργανισμούς που βρίσκονται σε Ελλάδα και σε Αίγυπτο. Παράλληλα, το έργο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια, μέσα από το παράρτημά του και το Μουσείο Καβάφη, αλλά και του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Κάιρο, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και πολυπίκυλο. Η ενεργή συμμετοχή τους, μάλιστα, τον προηγούμενο μήνα στην 48η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου που διοργανώθηκε στο Κάιρο και η διοργάνωση στα πλαίσια της έκθεσης εκδήλωσης για την προβολή αραβικών μεταφράσεων σπουδαίων έργων της ελληνικής λογοτεχνίας και ποίησης αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του έργου του. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θεωρώ ότι η υπογραφή αυτού του μνημονίου θα μας δώσει τη δυνατότητα να ενώσουμε και να οργανώσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνάμεις μας προκειμένου να προσφέρουμε ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις από κοινού οι τρεις φορείς, οι οποίες ως βασικός τους άξονα θα έχουν την προβολή τόσο του ελληνικού πολιτισμού όσο και του ρόλου των ελληνικών κοινοτήτων Αλεξανδρίας και Καΐρου ως γέφυρες επικοινωνίας και πολιτισμού ανάμεσα σε Ελλάδα και σε Αίγυπτο. Για μια ακόμη φορά σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και σας εύχομαι καλή προβολή.